είπα στο Q εκείνη την ημέρα ότι ήταν σαν fashion icon βγαλμένο από περιοδικό μόδας. Αυτό έπρεπε να υποστηρίξει εκείνη την ημέρα. Δεν είναι ότι πήγε για ψώνια στο εμπορικό κέντρο και ενώ όλοι ήταν με τα αθλητικά τους και τις φόρμες αυτή ήταν με την καπελαδούρα. Γενικά η Κατερίνα, αισθάνομαι ότι τα παίρνει λίγο πιο πολύ μέσα της όλα αυτά τα πράγματα και είναι φυσιολογικό να σε ενοχλούν. Okay, εγώ δεν και εμένα θα με ενοχλούσα και με έχουν ενοχλήσει. Αλλά δεν χρειάζεται, ρε παιδάκι μου, ναι, να απαντάς. Είδες και η Αλέκα τη το είπε. Δεν χρειαζόταν να το πεις. Γιατί και η Αλέκα δεν είναι ένα κορίτσι της μόδας και ξέρει. Δηλαδή, όταν κάνεις μια φωτογράφηση και υποστηρίζεις ένα κόνσεπτ. Όλα τα κορίτσια εκεί πέρα είναι πολύ γλυκά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ναι. Και υποστηρίζεις ένα... την κουβέντα μας ένα βήμα παρακάτω. Ναι. Είναι όμως αυτό που θέλει να το πει και ξέρει. Μπράβο, μπράβο. Σε παρακαλώ, ρίξτε το λίγο. Μπράβο, μπράβο. Είναι αυτό που δεν χρειάζεται. Αποδομής και αυτό που έχεις κάνει. Η Κατερίνα είναι ένα fashion icon σε εκείνη τη βραδιά. Και ο Ρουζιάκης από την άλλη. Παιδιά, είναι και αυτός fashion icon. Όχι. Έτσι όπως το πεις, είναι και αυτός fashion icon. Μα τα λέει έτσι, είναι στους χαρακτηρισμούς του Λέντονος, ιδιαίτερος. Είμαι σίγουρος ότι η Κατερίνα μας παρακολουθούσε και άκουσα αυτό το σχόλιο ότι ρε παιδιά, μήπως φράτζα δεν είναι κολλημένη πάνω στο καπέλο και επειδή σου λέει το κατάλαβε, πρέπει να το πω. Κάποια στιγμή θα το πει μόνος του. Και σου λέει θα βγω, θα μιλήσω για. Με αφορμή, να πω και ότι η Φράτζα ήταν κολλημένη στο καπέλο. Ωραία, μια φορά τον τρόπο που σκέφτεσαι. Πραγματικά, όλα γύρω σου γυρίζουν. Πόσο μπροστά είσαι, Μεγατούλη, πόσο μπροστά. Μα αισθάνεσαι και πάει το μυαλό σου ότι θα είναι κολλημένη πάνω στο καπέλο η Φράτζα. Καλά, δεν μας απασχόλησε και πού ήταν η Φράτζα. Πραγματικά, κοιμήθηκα το βράδυ χωρίς αυτό το προβληματισμό. Μπορώ να στο παραδεχτώ. Τις μαϊμουδίτσες δεν τις ξανασχολιάζω. Φτάνει, θα συμφωνήσω μέχρι και με το φίλο μου Κώστα Φραγκολιά ότι εδώ ο κόσμος καίγεται, φτάνει με τις μαϊμούδες.